είναι η διαφορά ανάμεσα στους Ορθόδοξους Τόσκους και τους Μουσουλμάνους του Βορρά. Όταν μιλάμε για Αλβανούς, που δεν είναι Αλβανοί, σκυπητάροι, γιατί καμιά φορά αυτοί που ξέρουν μας καταλαβαίνουν, αυτοί που δεν ξέρουν μας παρεξηγούν. Λοιπόν, το πρόβλημα εν Ελλάδη είναι οι σκυπητάροι. Ο Αλβανός δεν υφίσταται ούτε ως λέξη, ούτε είναι ένα παπικό έβριμα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που συγκατοίκησαν για αιώνες με τους Έλληνες στην Βόρειο Ήπειρο και ήρθαν εδώ κάτω, όταν άνοιξαν τα σύνορα, ενσωματώθηκαν τάχιστα, δεν απετέλεσαν στοιχείο αμφισβήτησης της κοινωνικής ενοχής, δεν προκάλεσαν εγκλήματα, ήταν άνθρωποι δουλευταράδες, άνθρωποι που μπήκαν στην οικοδομή, στα χωράφια, δουλέψανε. Ακριβώς. Και ριζώσαν εδώ και οι οποίοι δεν ξεχωρίζουν από τους Έλληνες. Άρα όταν μιλάμε για σκυπητάρους, δεν αναφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αφομοιωθεί στην ελληνική κοινωνία. Μιλάμε για αυτούς που ήρθαν από το βορρά της Αλβανίας και το Κόσοβο, οι οποίοι διατηρούν την έντονη φυλετική τους ταυτότητα, έχουν αυτόν τον ιδιόμορφο εθνικισμό της κάστας, γιατί είναι πατριές, δεν αποτελούν φάρες. Δεν αποτελούν ένα ενιαίο έθνος. Είναι φάρες οι οποίες έχουν αυτήν την εντύπωση ότι μπορούν να σε σκοτώσουν, να σε κλέψουν και να μεταφέρουν τα κλοπημαία στο σπίτι τους. Λοιπόν, εκείνη το πρόβλημα με πολλές χιλιάδες αποδάφτους, οι οποίοι πρωταγωνιστούν και στις ληστείες και στις κλοπές, άπασα την επικράτεια, και στους φόνους, και οι οποίοι δεν πρόκειται εις τον αιώνα τον άπαντα να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, αλλά απλά θα διαρρήξουν την ελληνική κοινωνία. Συν τις φυλές που φέρνουν από την Ασία και την Αφρική, οι οποίες δεν έχουν καμία πιθανότητα να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, γκέτο δημιουργούν, διότι αυτό απομονώνονται με τον πολιτισμό τους που αναπαράγουν και με την διαπολιτισμικότητα που επαγγέλλεται η κυβέρνηση, βεβαιώνει ότι θέλει να συνεχίσει την ιδιαιτερότητά τους και όχι να επιδιώξει την ενσωμάτωσή τους στον κορμό της ελληνικής κοινωνίας. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Να διαρριγνύει, όχι προς καίρος, εις το διηναικές την ελληνική κοινωνία η παρουσία τους. Αλλά αυτά τώρα να τα εξηγήσουμε στον κύριο. Σε ποιον να τα πεις? Αυτή, ξέρετε τι είπε ο κύριος Παπανδρέου σήμερα. Είναι εξωφρενικό. Κάπου το έχω. Λοιπόν, γιατί είναι εξωφρενικό? Διότι λέει λόγια τα οποία είναι δύσκολο να αντιληφθεί μέσω της τηλεοράσεως ο πολίτης όταν τα ακούει εντάχει. Είπε ένα φοβερό, ότι θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Λέει, θα πάρουμε μέτρα που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Και εννοεί ότι θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή των Ελλήνων με δάφτους. Αυτό εννοεί. Όταν λέει ότι θα μειώσουμε την κοινωνική αδικία, δεν αναφέρεται στον περιορισμό της αδικίας προς τον Έλληνα. Θεωρεί ότι πρέπει να μειώσουμε την αδικία προς αυτόν που είναι ήδη. Λοιπόν, ας σας πω ένα καταπληκτικό. Παίρνει μια κυρία σήμερα και με τις αποδείξεις. Μου λέει, δεν το εξής καταπληκτικό. Τηλεθεάτρια. Λέει, έχω μια οικιακή βοηθό, αλληλοδαπή. Και επειδή με άκουσε που έλεγα πώς θα μαζέψουμε αυτές τις αποδείξεις λόγω της συρρυκνώσεως στο φορολογικό όριο. Και τι λέει η φοροφυγάς οικιακή βοηθός? Μην ανησυχείτε, κυρία. Θα σας δίνω εγώ τις αποδείξεις. Είναι καταπληκτικό. Ο φοροφυγάς αλλοδαπός, ο οποίος δεν κάνει καμία φορολογική δήλωση, συμπάσχει με τον δύστυχο Έλληνα. Και λέει, μην ανησυχείτε, κυρία μου, θα σας δίνω εγώ τις αποδείξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Ή μάλλον αυτή που δεν βλέπει ο υπεύθυνος πολιτικός, διότι γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα, γνωρίζει την παρουσία εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι απομυζούν τον προϋπολογισμό και την ελληνική κοινωνία, αυξάνονται στα ελλείμματα, οι οποίοι δεν συνεισφέρουν απολύτως τίποτα. Το γνωρίζει. Αλλά αντί να κάνει κάτι γι' αυτό,
εξαπολύει φορολογική επιδρομή κατά του ήδη υπερφορολογημένου Έλληνος. Κύριε Χατζάρα, κοιτάξτε, το είπατε αστεία, αλλά φοβάμαι ότι η κατάσταση δεν είναι αστεία. Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Κάθε κοινωνία αποτελείται όχι από τρεις τάξεις, από τρία στρώματα. Το πάνω, το μεσαίο και το κάτω. Αυτό το οποίο είναι δεμένο με τη γη είναι το μεσαίο στρώμα. Ή τα μεσαία στρώματα αυτά που λέμε. Δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι ούτε πλούσιοι ούτε φτωχοί. Αυτά ακριβώς τα στρώματα, και αυτό το λέω με κάθε υπευθυνότητα, επωνύμως και εδώ με σας δίπλα μου, είναι τα οποία τώρα θέλει να εξαφανίσει το καθεστώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικώς στην Ευρώπη. Δηλαδή χωρίζει, εξαφανίζει τα μεσαία στρώματα και χωρίζει τους ανθρώπους σε μερικούς οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ πλούσιοι και σε άλλους οι οποίοι θα είναι πολύ φτωχοί και οι οποίοι θα αποτελούν μια δεξαμενή δούλων για τους πολύ πλούσιους. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής σε αυτό το πράγμα. Μπορώ να το ξαναπώ ακόμα πιο αργά, σε slow motion, ας πούμε, όπως λέμε, για να το καταλάβετε. Εάν όσοι από εσάς αυτή τη στιγμή ακούτε και ανήκετε παραδοσιακώς από τον πατέρα σας, από την οικογένειά σας, στα μεσαία στρώματα που είχαν δεθεί με αυτή τη γη, που είχαν πολεμήσει τους πολέμους, που πλώνανε φόρους, που αγωνίστηκαν, που φτιάξανε κτλ., κτλ., που φτιάξαν την Ελλάδα, είσαστε θύματα. Σας κυνηγάνε, πάνε όχι να σας, να μας εξοντώσουν. Και προωθούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν κανένα δεσμό με τον τόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο τωρινός πρωθυπουργός. Και το λέω και αυτό το λέω επωνύμως. Και όπως ο Χρυσοχοίδης, το οποίο δεν είναι το όνομά του Χρυσοχοίδης, αλλιώς είναι το όνομά του. Είναι και από. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Όχι, είπαμε. Ξέρετε, εγώ λέω την οικογένεια Σαραγκούση εδώ και έβαλαν κάποιον να με πάρει τηλέφωνο δίθεν ως ακροατή να με ρωτήσει γιατί τον λέει Σαραγκούση. Λέω, ας βρει τον προπάπο του να μας τον πει. Και θα καταλάβει. Λοιπόν, ξέρετε το ενδιαφέρον. Ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είναι υπέρ του δικαίου του εδάφους. Λέει, αφού γεννήθηκε ένα παιδί στην Ελλάδα, είναι Έλληνας. Ο ίδιος γεννήθηκε στη Μινεσότα. Άρα, λοιπόν, με το δίκαιο του εδάφους. Όχι, είναι έτσι. Αμερικανός είναι. Όποιος γίνεται στην Αμερική είναι Αμερικανός. Άρα δεν είναι Έλληνας. Με το δίκαιο του εδάφους. Και ας πάμε στο δίκαιο του αίματος. Που δεν το συμπαθεί. Άρα αυτός αντλεί ελληνικότητα από το δίκαιο του αίματος, που δεν το χωνεύει, που είναι ρατσιστικό, φασιστικό. Κάνει μια εξαίρεση για τον φασισμό, στην περίπτωσή του λέει, εντάξει, αλλά είναι μόνο κατά 25% Έλλην, σύμφωνα με το αίμα. Δεν το λέμε εμείς, ο ίδιος. Διότι εμείς είμαστε, είμαστε υπέρ του δικαίου του εδάφους, όπως και θα έπρεπε. Δεν μας λέει. Με το έδαφος λοιπόν εμείς. Άρα με το έδαφος, η συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Πρωθυπουργός είναι Αμερικανός, δεν είναι Έλληνας. Ενώ αν πάμε στο αίμα, που δεν το συμπαθεί, είναι άλλης χάζαρο-εβραϊ-ιουδαϊκής καταγωγής, δεν είναι πάντως ελληνικής. Ακριβώς. Όχι, να εξηγήσουμε, κυρία, η γιαγιά του είναι Μινέικο. Μινέικο προέρχεται από τη διασπορά των Χάζαρο Ιουδαίων της Κρυμαίας. Και η δε μητέρα του προέρχεται από άλλη οικογένεια. Ιουντόφσκι ήταν, καταγράφηκε τσάντα από το παραφθορά του υπαλλήλου που έγραφε. Γίνονται αυτά. Ακούει Ιουντ, γράφει τσάντ ή το αλλάζει μετά. Πάντως είναι από τη Βουλγαρία η οικογένεια, επίσης προερχόμενοι από την διασπορά της Κρυμαίας, που δεν έχουν φιλετική σχέση αίματος με τους άλλους ανθρώπους στην Ιουδαία, στο Ισραήλ, είναι μια μογγολική φυλή που ανακατεύτηκε. Τέλος πάντων, τα ξέρει ο κ. Καθηγητής, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά, λεπτομερώς. Πρέπει να τα πούμε λεπτομερώς για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Όχι, γιατί μα ρωτούν και το λέω, ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Και λέει, τι είναι αυτό που λέτε τώρα, Χάζαρο Ιουδαίοι, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας. Τα πράγματα είναι άπλουστα. Λοιπόν, οι Ιουδαίοι δεν υπάρχουν Εβραίοι. Τους έχουν καταστρέψει οι Ιουδαίοι. Δηλαδή στα ελληνικά λέμε Ιουδαίο, λέμε Εβραίος, είναι λάθος. Γι' αυτό και σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, Jew στα αγγλικά, Jew στα γαλλικά, Χουδίο στα ισπανικά, Jude στα γερμανικά. Οι Ιουδαίοι κατέστρεψαν τους Εβραίους διότι πιστεύουν, σύμφωνα με ένα χωρίο της Γένεσης, της Γένεσης, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Τωρά, ότι αυτοί είναι οι φυσικοί ηγέτες του κόσμου, γιατί έτσι το είπε ο Θεός. Αυτό δεν το δέχτηκαν οι υπόλοιποι Εβραίοι. Οι διαλεκτοί. Οι περιούσιοι. Ακριβώς. Αποσπάστηκαν και χάθηκαν.
Δηλαδή, από τις 12 φυλές του Ισραήλ που λέμε, σήμερα υπάρχει μόνο μία, η Ιουδαϊκή. Οι υπόλοιποι, προκειμένου να έχουν τους Ιουδαίους πάνω στο κεφάλι τους, εξαφανίστηκαν. Που αυξήθηκε και πληθύνθηκε ακριβώς. Και κατακυρίασε τη γη. Ακριβώς. Τώρα, αυτοί οι Ιουδαίοι που έχουν μείνει, δηλαδή η μία φυλή του Ισραήλ, χωρίζεται σε δύο μεγάλα στρώματα. Σε δύο μεγάλους κλάδους. Είναι η Σεφαρντίμ και η Ασκεναζίμ. Οι Σεφαρντίμ είναι αυτοί που κατάγονται από την Ισπανία. Οι οποίοι, άγνωστο όπως βρέθηκαν εκεί, τους πετάξαν έξω οι χριστιανοί βασιλείς το 1492, διότι γινόντουσαν χριστιανοί και στη συνέχεια ήταν πολύ πιθανό ότι θα ξανάφεραν τους Άραβες στην Ελλάδα. Μετά αυτοί γίνανε Μαράνος και μπήκαν στην Αγγλία κλπ.